Το Eurogroup υποδέχτηκε σήμερα με πολύ θετικό τρόπο όλες τις προσπάθειες που έκανε η Ελλάδα τις τελευταίες μέρες προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να καλύψει τις 100 προαπαιτούμενες ενέργειες που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί προκειμένου να εγκριθεί το πρόγραμμα και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που συνδέονται με το PSI. Οι εκτιμήσεις που παρουσίασαν στο Eurogroup οι τρεις θεσμοί που συγκροτούν την Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήταν θετικές. Αυτά έχουν αποτυπωθεί στην δήλωση που διατύπωσε εκ μέρους του Eurogroup ο Jean-Claude Juncker. Αυτό που αναμένει το Eurogroup τώρα είναι μια γραπτή επιβεβαίωση από την Τρόικα ότι όλα τα κείμενα και στην αγγλική τους μετάφραση αποτυπώνουν αυτά που έχουμε συμφωνήσει στο νέο πρόγραμμα. Αυτό επί της ουσίας έχει ήδη διασφαλιστεί. Συζητήσαμε ορισμένα σημεία τα οποία είχαν προκαλέσει ορισμένες ερωτήσεις, καθώς είναι λογικό μέσα σε 100 προαπαιτούμενες ενέργειες να υπάρχουν σημεία προς διευκρίνηση. Είχε καιρό να ακούσει η Ελλάδα καλά λόγια. Ο ελληνικός λαός που υποβάλλεται σε θυσίες και κάνει μια τεράστια προσπάθεια, η ελληνική δημόσια διοίκηση θέλει να ακούσει έναν καλό λόγο και σήμερα άκουσε μετά από πολύ καιρό αυτόν τον καλό λόγο. Φυσικά δεν έχουμε κανένα περιθώριο επανάπαυσης ή χαλάρωσης. Πρέπει να συνεχίζουμε, πρέπει να εφαρμόσουμε όλα όσα έχουμε αναλάβει να εφαρμόσουμε.